Η εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης καλεί τους κατοίκους της περιοχής να απαιτήσουμε την κανονική λειτουργία του Άλσους. Ο Δήμαρχος με απόφασή του κλείνει το Άλσος από τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, όπου η εργατική λέσχη, υποστηριζόμενη από την παράταξη «Μια πόλη ανάποδα», διαμαρτύρεται για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να κλείσει το Άλσος μετά τις 3. Για μας και ως εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης, το κλείσιμο του Άλσους και των ελεύθερων δημόσιων χώρων είναι καταστροφικό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι ο κόσμος συνοστίζεται. Πολύ δε περισσότερο αν γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος, αν δεν πάει στους ελεύθερους δημόσιους χώρους να εκτονωθεί, το μόνο που θα κάνει τελικά θα είναι να είναι στο σπίτι του και να πηγαίνει το πρωί στην δουλειά του, συνοστιζόμενος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λεωφορεία, τρένα, μετρό, τα οποία δεν έχουν αυξηθεί. Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεκινήσει καμπάνια συλλογής υπογραφών. Αν ο Δήμαρχος δεν πάρει πίσω την απόφασή του, θα καταθέσουμε τις υπογραφές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτώντας από όλες τις παρατάξεις να ψηφίσουν την αλλαγή της απόφασης και την κανονική λειτουργία του Άλσους. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση εν μέσω COVID, ο έλεγχος πώς να είναι? Κοιτάξτε, το ένα βασικό που φαίνεται, τέλος πάντων, από όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει υπερμετάδοση, ότι πρέπει να ελεγχθεί, είναι να υπάρχουν μέτρα στους χώρους εργασίας και στους άλλους χώρους που υποχρεώνονται οι άνθρωποι να συνοστίζονται. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Αττική τώρα δεν είναι τυχαίο. Είναι γεμάτο βιομηχανίες, όπου αντί να πάρθει το ορθολογικό μέτρο και να κλείσουν οι βιομηχανίες για να προστατευτεί ο κόσμος, λειτουργούν οι βιομηχανίες και κλείνουν τον κόσμο μέσα στις βιομηχανίες απλά. Για το nstv.gr, Ιωάννα Τρίγκα.